Μία ακόμη επιβεβαίωση του υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης και κατάρτισης ενός τμήματος του δημόσιου ή εξήτσας πραγματοποιήθηκε σε διάστημα λίγων μόλις ημερών. Αυτή τη φορά με την ευθύνη του τμήματος Τεχνικός Τουριστικής Μονάδας και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Οι σπουδαστές του συγκεκριμένου τμήματος, όπως ανέφερε η διευθύντρια του ΔΙΕΚ Ζήτσας, Ελένη Ρογκώτη, στην εκδήλωση που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης, στο πλαίσιο της κατάρτισής τους και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών, ετοίμασαν ένα εξειδικευμένο project για το τουριστικό προϊόν του Δήμου Ζήτσας. Κεντρική φιγούρα θα έλεγα σήμερα και αυτό θέλω να προβάλλω περισσότερο και ας με συγχωρήσουν οι βασικοί ομιλητές με βάση το πρόγραμμα. Αποτελεί η ομάδα των καταρτιζόμενων που προετοίμασε ένα project με θέμα το τουριστικό προϊόν της περιοχής της Ζήτσας, που είναι στο Δήμο Ζήτσας, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους, κυρίας Σπυριδούλα Σούκη. Θέλω να το προβάλλω, θέλω να το επενέσω, είναι μια δουλειά πάρα πολύ αξιόλογη, που μόνο επαγγελματίες μπορεί να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Χαιρετισμό απευθύνε στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Ζήτσας Μιχάλης Πλιάκος, που έπλεξε το εγκόμιο της εξαιρετικής δουλειάς που, όπως είπε, γίνεται στο δημόσιο ΙΕΚ, το οποίο εμπλουτίζεται από το Σεπτέμβριο με νέες ειδικότητες. Θεωρώ ότι και η πολιτεία εδώ πρέπει να κρίνει αραγός, να στηρίξει με μέτρα, τα οποία μερικές φορές μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολα, άλλες φορές πιο εύκολα. Ας πούμε μία πρόταση. Εγώ θα έκανα υποχρεωτικό σε αυτούς που μπαίνουν στον αναπτυξιακό νόμο, από ένα επίπεδο και πάνω, δηλαδή να κάνει σε δύο δωμάτια 5 κρεβάτια. Μιλάμε για μικρές μονάδες, μεσαίες και μεγάλες. Υποχρεωτικά, ανάλογα με τα χρήματα που παίρνουν ως επιχορήγηση από το αναπτυξιακό, να απασχολούν ανάλογα ανθρώπους επαγγελματίες με πιστοποίηση. Είτε αυτό λέγεται ΤΕΙ, είτε αυτό λέγεται ΤΕΙ, είτε λέγεται Πανεπιστήμιο. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απευθύναν ακόμη η Αντιπεριφερειάρχης Αγνή Νάκου, η Αντιδήμαρχος Ζήτσας Γιάννα Γεωργούλη, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου Ιουλία Μαρκούλα και ακολούθησαν παρουσιάσεις και εισηγήσεις. Τουριστικός προορισμός για καθόλου τη διάρκεια του έτους. Μπορεί να προσφέρει και στον πιο απαιτητικό επισκέπτη βουνό, θάλασσα, λίμνες, ποτάμια, φύση. Και σε αυτόν τον τομέα οφείλω να πω ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, του Τμήμα Τουρισμού, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχουμε εδώ μαζί μας και την κυρία Μαρκούλα που θα σας μιλήσει μετά. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στην προώθηση της περιοχής μας σε όλο τον κόσμο. Τους θέους που έχουν επιλέξει το ΙΕΚ Ζήτσα συγκεκριμένα για τις σπουδές τους και σήμερα είναι εδώ, αυτό που έχω να πω είναι ότι βρίσκονται στο σωστό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Να πάρουν τις γνώσεις που πρέπει και να έχουν μια σπουδαία επαγγελματική προσπάθεια στη συνέχεια. Η διαδρομή που θα ακολουθήσετε στο συναρπαστικό μονοπάτι της επαγγελματικής ζωής, αλλά και της προσωπικής, έχει ενδιαφέροντα και καθοριστικά σημεία για τη σταδιοδρομία σας. Σταδιοδρομία για την κατάκτηση, για να κατακτήσετε τους στόχους σας, τους στόχους που ήδη θέσατε με την εγγραφή σας ως σπουδαστές στον τουρισμό στο δημόσιο ΙΕΚ Ζήτσας. Η ποιότητα λοιπόν των υπηρεσιών συνδέεται άμεσα με την τουριστική εκπαίδευση. Αν δεν υπάρχει σωστή εκπαίδευση, δεν υπάρχει καλή ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρετε. Φαντάζομαι πολλοί από εσάς έχετε πάρει κάπου και δεν έχετε μείνει ευχαριστημένοι από την υπηρεσία που σας έχουν παρέχει. Η ποιότητα και με πλουραλιστικό χαρακτήρα είναι ένα βασικό συστατικό του